Ο νόμος αυτός που συζητάμε σήμερα είναι αποτέλεσμα, αν πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής απόφασης κυβέρνησης. Σε σχέση με την ενσωμάτωση της οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίστηκε ότι δεν μένουμε σε μια απλή μεταγραφή στα ελληνικά της οδηγίας, αλλά προσπαθούμε να διευρύνουμε τα δεδομένα αυτά, ώστε να πιάσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία στη χώρα μας, εξυγχρονίζοντας με αυτή την έννοια τον προηγούμενο νόμο που κάπου είχε αρχίσει να τρώει τα ψωμιά του, επειδή μπήκαν στο παιχνίδι όλα τα ηλεκτρονικά, οι νέες τεχνολογίες κτλ. Αμέσως με αυτή την απόφαση, ας πούμε, παράλληλα, ξέραμε από συγκεκριμένες καταγγελίες και από μια διάχυτη έτσι, συζήτηση και ατμόσφαιρα, ότι η ελληνική ιδιομορφία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα με το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, την περίφημη ΑΕΠΗ. Η οποία ΑΕΠΗ ήταν ουσιαστικά η εταιρεία ιδιωτικά, η εταιρεία μιας οικογένειας, με πολλές φήμες για κακοδιαχείριση, αν το πω ευγενικά και κατελάχιστον, η οποία όμως ωστόσο εκπροσωπούσε περίπου την παμψηφία των Ελλήνων δημιουργών στο επίπεδο της μουσικής, του τραγουδιού κτλ. Και το ερώτημα ήταν πώς η όλη διαδικασία των νομοσχεδίων θα αντιμετώπιζε επιπλέον και αυτή την εταιρεία. Εξήγησα αναλυτικά εχθές πώς και γιατί από εκείνη την πρώτη ιδέα περάσαμε σε ένα πρώτο νομοσχέδιο Μπαλτά, το οποίο πολλοί εκθιάζουν εκ του ασφαλού σήμερα. Διαπιστώσαμε το λάθος αυτού του νομοσχεδίου και θα ομολογώ, δηλώνω ότι το επίθετο ταιριάζει εδώ. Γενναία αποφασίσαμε να το πάρουμε πίσω για να το ξαναδούμε από την αρχή. Γιατί? Περί ΑΕΠΗ καταρχήν, γιατί? Όταν έχεις μια εταιρεία την οποία με εκείνο το πρώτο νομοσχέδιο προσπαθείς να δημιουργείς ασφυξία σε αυτήν χωρίς επαρκή τεκμήρια αφενός, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη ποιοι θέλουν να φύγει αυτή η ΑΕΠΗ από τη μέση, να δημιουργηθεί μια άλλη ΑΕΠΗ στη θέση της. Και τρίτον, χωρίς καμία μέρημνα για το σύνολο των δημιουργών που ήταν εγγεγραμμένοι στην ΑΕΠΗ, φτιάχνεις μια δυνατότητα καταστροφής σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι να μείνουν χωρίς καμία προστασία οι δημιουργοί. Το δεύτερο είναι τα χρέη της ΑΕΠΗ που φαινόνται από τότε ότι είναι μεγάλα και υπέρογκα να τα χρεωθεί το ελληνικό δημόσιο, αλλά μέγαρο μουσικής όπως λέγαμε. Και τρίτον, να μην έχει κανένα έλεγχο τι θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα ΑΕΠΗ. Γι' αυτό το λόγο, τον κύριο, πήγαμε πίσω στο νομοσχέδιο και ένα δεύτερο λόγο, ότι εκείνο το νομοσχέδιο έδινε, έγερνε αν θέλετε, πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε προς την πλευρά των χρηστών. Χρήστες και δημιουργοί είναι δύο κατηγορίες συμπολιτών μας, πιάνουν πάρα πολύ τόπο στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνουν, αλλά έχουν εξ αντικειμένου αντιτιθέμενα συμφέροντα. Και ένα τέτοιο νομοσχέδιο έπρεπε να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα συμφέροντα αυτά, χωρίς να γέρνει ούτε πολύ από τη μια μεριά, ούτε πολύ από την άλλη μεριά, με δεδομένο ότι στο τέλος θα διαφωνούσαν περίπου όλοι, γιατί κανένας δεν εκφραζόταν πλήρως από ένα νομοσχέδιο σαν αυτό. Αυτό ήταν το σκεπτικό αυτής της πορείας. Στο δρόμο διαπιστώσαμε ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού υπάρχει και μια άλλη αιστεία διαφθοράς. Εκτός από την ΑΕΠΗ λοιπόν, την οποία αμέσως στείλαμε στα δικαστήρια, κάναμε τον έλεγχο, αποκρούσαμε την άμυνά της σε σχέση να μην γίνει έλεγχος, φτάσαμε στον έλεγχο, έχουμε τώρα τεκμήρια γιατί αυτή η εταιρεία ήταν απολύτως αμαρτωλή όπως αποδείχτηκε και άρα ο εισαγγελέας έχει το λόγο για τα περαιτέρω. Εκτός από αυτό λοιπόν όμως στο Υπουργείο υπήρξε και μια δεύτερη αιστεία διαφθοράς με παλιά ιστορία, την οποία αντιμετωπίσαμε και αυτή με μια συστηματικότητα, γιατί τέτοια πράγματα χρειάζονται μεγάλη συστηματικότητα και επιμονή. Ακούει στο όνομα Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, αποτελεί ένα μυστηριώδες μόρφωμα που οφείλεται στην εφάνταστη δημιουργικότητα του κυρίου Βενιζέλου ως Υπουργού Πολιτισμού και την ομομάθειά του, διότι είναι μοναδικό πράγμα. Είναι Ταμείο Αλληλοβοηθείας, πρώτον, χωρίς αλληλοβοήθεια, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ένα Ταμείο Αλληλοβοήθειας χωρίς αλληλοβοήθεια, μόνο χορηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού παίρνει,
δεν έχει νομική προσωπικότητα, δεν είναι ένωση προσώπων, δεν έχει γενική συνέλευση, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Και ορίζεται με την πρώτη πράξη ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει λόγο στην αντικατάστασή του από τον Υπουργό. Ο νόμος εκείνος λέει, αυτοί είναι τα μέλη του ΔΟΥΣΟ, αλλά επαφίεται στον Υπουργό να τα αλλάξει, αλλά μόνο με τη δική του σύμφωνη γνώμη. Είναι η πεμπτουσία του τι σημαίνει διαπλοκή, διαφθορά, ό,τι θέλετε. Τι κάνει αυτό? Από τότε μέχρι σήμερα παίρνει, ακούστε το, είναι άλλη φοβερή εφεύρεση, ποσοστά επί των εσόδων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Ένα ποσοστό της τάξης κειμενόμενο. Ο κύριος Σαμαράς κάποια ωραία στιγμή σκέφτηκε να το ανεβάσει. Ένα ποσοστό από τα έσοδα αυτά πηγαίνουν απευθείας, ανεξέλεγκτα, σε αυτό το μόρφωμα και στο διοικητικό του συμβούλιο. Το άλοθη. Το άλοθη είναι ένας παιδικός σταθμός, τον οποίο παιδικό σταθμό ως κτίριο τον παραχωρεί το Υπουργείο, άρα είναι χωρίς νίκη. Παιδιά μπαίνουν γύρω στα 100 με κριτήρια επίοικος, όχι καραμπινάτος διαφανή, και τα οποία κοστίζουν, αν δείτε τους συλλογισμούς, περίπου πενταπλάσια κατά τους πιο ήπιους υπολογισμούς από ό,τι κοστίζουν οι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί. Αυτό το καταθέσαμε σε μια έτσι πλήρη ερώτηση, είμαστε στη συζήτηση και εντός των ημερών θα πάει στον εισαγγελέα. Άρα με αυτήν την έννοια η δουλειά μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, παρόλο που δεν ήταν αυτή η αρμοδιότητα ενός τέτοιου Υπουργείου προφανώς, είναι να βρει τι στο Υπουργείο Πολιτισμού υπάρχει ως αυτό που θα ονομάζαμε μέσω επιπέδου διαπλοκή. Γιατί η διαπλοκή στην Ελλάδα δεν είναι μόνο τα μεγάλα δισεκατομμύρια εξοπλιστικών προγραμμάτων, υγείας και ούτω καθεξής. Είναι και αυτές οι μικρότερες εστίες που παίζουν γύρω στις δεκάδες ή πεντάδες εκατομμύρια και το οποίο φτιάχνουν όρους αναπαραγωγής όλου του προηγούμενου καθεστώτος. Αυτή είναι η ιστορία εδώ. Μία λέξη, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Δύο σημεία μόνο, μονολεκτικά. Η τροπολογία για το... για τις σχολές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι απλώς μια τροπολογία που φτιάχνει στοιχειώδη ισονομία εν ώψη μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που απαιτείται, που είναι οι καλλιτεχνικές σχολές των παραστατικών τεχνών, οι οποίες οφείλουν να αποκτήσουν κανονική διαδικασία παιδείας, σωστές αντιστοιχίσεις και σωστά δικαιώματα. Είχαμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, είναι σε εξέλιξη μια επιτροπή που είχαμε ορίσει τότε. Και μία τελευταία φράση πραγματικά, η φράση ότι η καλλιτεχνική ελληνική δημιουργία χρειάζεται προστασία εξακολουθεί να ισχύει και μετά το νομοσχέδιο. Χρειάζεται, όπως κάνει η Γαλλία και άλλες χώρες, μέρημνες, ώστε στο πλαίσιο προφανώς μιας παγκόσμιας, ας το πούμε, καλλιτεχνικής παραγωγής σε όλες τις χώρες, όπως άλλες χώρες της Ευρώπης, να φροντίσουμε σεμνά να προστατεύσουμε την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία όχι μόνο σε επίπεδο πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και σε επίπεδο νομοθετήσεων και ρυθμίσεων που αφορούν τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις και ούτω καθεξής σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε, ο κύριος Τζαβάρας.